εκ μέρους της Ομοσπονδίας Μεταλλορίχων, αλλά και εκ μέρους του Συνδικάτου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ρευνών, σας μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και ταυτόχρονα υποκλεινόμαστε στον τριαντάμινο αγώνα και συνεχίζουμε. Η Ομοσπονδία Μεταλλορίχων Ελλάδος που έχει μέσα τέσσερα σωματεία της ΛΑΡΚΟ αλλά και το σωματείο του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, που είναι 45 χρόνια μέλος αυτής της Ομοσπονδίας, έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες από το 1977, στη Λάρκο, στο Μαντούδι και σε πολλούς άλλους χώρους και συνεχίζουμε να δίνουμε, διότι ο πολυπαθής κλάδος των μεταλλορίχων δεν έχει ησυχία, διότι ως 40 χρόνια πριν που εργάζομαι στο ΙΓΜΕ, ξέρω πολύ καλά ότι η έρευνα του ΙΓΜΕ που έγινε και βρήκαμε τον τεράστιο ρηκτό πλούτο που έχουμε, δεν τον καρπώνεται ο λαός. Τον έχουν δώσει σε κοράκια, τον οποίο τον εκμεταλλεύονται που θα μπορούσαμε με τα έσοδα αυτά να έχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία που ήταν τα έσοδα το κράτος και να μην είχαμε και κρίσεις αυτέ που έχουμε τώρα. Αλλά όταν ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει ως πρώτη αρχή τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά το πώς θα οικονομήσουν μόνο κάποια κοράκια και οι κυβερνήσεις τους, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Το τελευταίο μετερίζει που έγινε, που έμεινε ως κρατική βιομηχανία εκμετάλλευση του πλούτου ήταν η Λάρκο που το έφεραν από εδώ, το έφεραν από εκεί και προσπαθούν πλέον να την εξοντώσουν, πάλι να τα πάρει ένας, πάλι να οικονομήσει ένας, πάλι ο λαός να μην έχει τίποτα, που όπως είπε και ο πρόεδρος, κατά εκτιμήσεις και την επιστημονική άποψη των εργαζομένων, θα μπορούσε με τον Ικέλιο που έχει πάει να αποδίδει πάνω από ένα δίστο χρόνο στα κρατικά ταμεία για να έχουμε καλύτερα έσοδα. Αλλά όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και δικά τελευταία δίθεν με τα μνημόνια επαφρομή, προσπαθούν να ξεπολύσουν ό,τι ο ρηκτός πλούτος έμεινε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πριν από τρία χρόνια αυτή η κυβέρνηση διέλυσε και έκλεισε τους λιγνίτες όπου η σωματεία μας που ήταν στην Αγγεκνητορυχία με τη συνάδελφή μας στη Μεγαλόπολη και, και στην Κοζάνια έμειναν άνεργοι. Ήρθε όμως η κατάσταση της ενεργειακής κρίσης που τώρα είναι πολύ χρήσιμα. Για μας πρέπει ο ρηκτός πλούτος να, να αξιοποιείται μόνο από τις κεντρικές κυβερνήσεις προς όφελος του, του, λαού. Αυτό όμως δεν γίνεται. Πριν 30 μήνες ήμουνα και εγώ παρόντας στη σύσκεψη που έγινε εδώ που καλεστήκαν όλοι, ακόμα και η κυβέρνηση να πει την απόψή τους. Και εκπλαγήκαμε όταν ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιτισιλάρκο που είχαν βάλει τότε, να κουνάνε στο δάκτυλο τους εργαζόμενους και να τους λένε να βάλετε πλάτη. Δηλαδή τι, να καθίσει να απολυθεί να την κλείσουμε, να την πουλήσουμε εμεί όπου θέλουμε. Ανώδυνα. Ε, αυτό το ανώδυνο δεν πέτυχε. Απεδείχθηκε ο αγώνα σα 30 μήνε που είμαστε κι εμεί βέβαια συμπαραστάτε, αλλά μα δίδοξε πολλά. Και αυτό που μα δίδαξε κυρίω είναι ότι με την ενότητα και την αλληλεγγύη μπορούμε να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που πρέπει να το έχει λάβει η κυβέρνηση, θα το λάβει όταν η ΛΑΡΚΟ θα νικήσει, όταν οι εργαζόμενοι θα νικήσουν, ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών, πόλεμος στον πόλεμο των καπιταλιστών. <κλή> Δεν έχουμε καμία πρόθεση να υποχωρήσουμε την λαγία μας και τη συμπαράστασή μας με τίποτα. Θα είμαστε κοντά στους εργαζόμενους σε όλους τους αγώνες τους. Αν χρειαστεί αλληλέγγυα θα λησοδεθούμε. Δεν θα αφήσουμε να την πάρουμε οποιοδήποτε κοράκι χωρίς να πληρώσει το τίμημα. Δεν θα πουλήσουμε το τομάρι μας. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι.